Βρέθηκες στο Ισραήλ κοντά στο μικρό Λάμπρο. Ότι τη μέρα που σε είχαμε εδώ κοντά μας στην εκπομπή, ο μικρός Λάμπρος έβλεπε την εκπομπή από το Ισραήλ. Και όταν ρώτησα τον πατέρα του τι θα άρεσε στο Λάμπρο, έχω πει και προηγουμένως όλη την ιστορία. Όταν ρώτησα λοιπόν τον πατέρα του μικρού Λάμπρου τι θα του άρεσε να του στέλναμε σαν δώρο, μου είπε ότι πιθανόν, όχι πιθανόν, ότι θα του άρεσε πάρα πολύ να είχε κάτι δικό σου. Ότι σε παρακολουθούσε, του άρεσες πάρα πολύ. Και σε πήρα τηλέφωνο 11 και κάτι, σχεδόν 11.30 το βράδυ, της ίδιας νύχτας, της ίδιας μέρας. Και μου είπες να πάω εγώ. Δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς κανένα ενδιασμό. Και αυτό μας συγκίνησε όλους πάρα πάρα πολύ. Και όταν το είπα στον πατέρα του μικρού Λάμπρου, λέει μου ο Παντελής, τελικά είχα δίκιο μου τον όλους σαν ο τρελός ο Κύπριος. Ήταν πάρα πολύ ωραία η αντίδραση του. Χριστιά μου, πραγματικά ξεκινέ, νιώσα την ανάγκη να έρθω κοντά στο μικρό Λάμπρο, γνωρίζω μας και από σένα την ιστορία του. Έχω έρθει, τον έχω δει, ο τρελολάμπρος, έτσι τον έχω πάρει. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένα πανέξυπνο παιδί, το οποίο είναι πολύ εύστροφος, μιλάει πολύ καλά και όταν με είδε έπαθε ένα μικρό σοκ. Πες μας εκείνη τη στιγμή, πες μας λίγο για εκείνη τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο και εσύ. Εκείνη τη στιγμή μπήκα μέσα στον θάλαμο που είναι εδώ στο νοσοκομείο, στο Τελ Αβίβ και με είδε σε αρχή, δεν πίστευε, ξέρεις, δεν πίστεψε ότι είμαι εγώ, του έδωσα και εδώ ένα καπελάκι από τους μαχητές που έχω. Θα δούμε τις φωτογραφίες μας, θα δούμε τις φωτογραφίες. Γιατί ήταν σοκαριστική, πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Όμως σιγά σιγά μιλήσαμε και ήμουν και αυτός πια άνετα μαζί μου και πραγματικά με φίλαν και πριν από λίγο που τρώγαμε μαζί στο ίδιο τραπέζι μαζί με την υπέροχη οικογένεια του, γιατί πραγματικά οι γονείς του στηρίζουν πάρα πολύ το παιδί και η γιαγιά είναι εδώ, τους έχω γνωρίσει όλους. Με έχουν δεχτεί και εμένα σαν οικογένειά τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Πραγματικά, χάρηκα πάρα πολύ που είμαι εδώ. Η δύναμη που πήρα είναι τεράστια και ελπίζω η χαρά που έδωσα στο μικρό να είναι εξίσου το ίδιο. Μάρη μου, ειλικρινά είναι τόσο συγκινητικό και είναι αυτό που λες ότι αυτά είναι, τίποτα άλλο. Δηλαδή, να μπορείς να δίνεις τόση χαρά σε ένα μικρό παιδί, το λέω και να τριχιάζω, πραγματικά είναι απίστευτο. Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες του μικρού Λάμπρου σήμερα. Του έχετε κάνει στίβο μάχης μέσα στο θάλαμο εκεί του νοσοκομείου? Σε κάποια φάση που ήμασταν στο νοσοκομείο, ο Λάμπρος έχει ένα πρόγραμμα φυσικά το οποίο πρέπει να ακολουθά. Το οποίο έπρεπε να πάμε στην φυσιοθεραπεία του, να κάνει κάποιες ασκήσεις, έτσι και πήγαμε μαζί και είναι πραγματικά σαν ένας μικρός στίβος μάχης του Survivor, γιατί ο Λάμπρος είναι ένας πραγματικός μαχητής. Είναι 100 φορές πολύ μεγαλύτερος μαχητής από εμένα. Έτσι, ναι, στο στίβο μάχης του νοσοκομείου, το δικό του, στη δική του μάχη, ήταν πραγματικά ανίκητος. Σας βλέπουμε εδώ σε φωτογραφίες μαζί που του δίνεις και την μπλούζα του Survivor και το καπελάκι που γράφει πάνω μαχητές. Σας βλέπουμε εδώ στον διάδρομο. Είναι, νομίζω ότι αυτή η μέρα και για σένα, Μάρια μου, εμείς που το παρακολουθούμε και νιώθουμε όλα αυτά τα συναισθήματα. Εσύ που ήσουν εκεί και που είσαι εκεί. Να σου πω κάτι, είναι μια μέρα η οποία πραγματικά θα μου στιγματίσει τη ζωή μου και τη μετέπειτα εξέλιξη μου σαν άνθρωπο, θα το έλεγα. Είναι πολύ χαρά που βρίσκομαι εδώ και με πολύ χαρά όταν μου ανακοίνωσε ότι ο μικρός Λάμπρος ήθελε να του στείλω κάτι από μένα, ένα αυτόγραφο ή κάτι. Νιώσα την ανάγκη να πάω εγώ, να έρθω εγώ ο ίδιος εδώ και να του δείξω την αγάπη μου με το να βρίσκομαι εδώ κοντά. Και πραγματικά, εάν δεν το έκανα, θα είχα ένα τεράστιο βάρος στην ψυχή μου και γι' αυτό άφησα όλες τις δουλειές που έχω στην Κύπρο, γιατί είναι πάρα πολλές αυτή την περίοδο, αλλά για να βρεθώ εδώ κοντά του και νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο η αγάπη που πήρα από εδώ και που τον γνώρισα από κοντά. Είναι πραγματικά ένα φανταστικό παιδί και αυτός και η οικογένεια του και αξίζουν πραγματικά οποιαδήποτε στήριξη, οποιαδήποτε βοήθεια από όλους μας. Μάρια μου, να σου πω κάτι, όταν μιλήσαμε το βράδυ και μου είπες να πάω εγώ, έλεγα μακάρι Θεέ μου να γίνει αυτό το πράγμα, είχα έγινε την επόμενη μέρα να βρούμε τα εισιτήρια και εσύ ταξίδεψες χθες το βράδυ μόνος σου για Ισραήλ και θα επιστρέψεις σήμερα το βράδυ μαζί με τη Μαρία και τον Πανίκο που είναι η ομάδα από τον Αλφα που έχει πάει, δημοσιογράφος και ο κινηματογραφιστής μας, για να επιστρέψετε στην Κύπρο.
Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θα έμπαιναν σε αυτήν την διαδικασία να φύγουν να πάνε να ταξιδέψουν για να δουν ένα παιδάκι και να επιστρέψουν. Μπράβο σου, το λέω μέσα από την ψυχή μου, σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Είναι μια υπέροχη κίνηση αυτή που έχεις κάνει. Έχεις δώσει, νομίζω, στο Λάμπρο τόση χαρά. Τόση χαρά και τόση ενέργεια, αφού σας λέω, τον έβλεπα πριν λίγο τον Λάμπρο που κάναμε σύνδεση και μου έλεγε κάτι ενίγματα αυτά, το βλέπεις, είναι ένα, τόσο χαρούμενος, τόσο... Είναι πραγματικά χαρούμενα, είναι πραγματικός μαχητής Χριστιανά ο Λάμπρος. Θα μιλήσουμε μαζί του. Και οι γονείς του, να μιλήσετε μαζί του, θα πραγματικά πρέπει ο κόσμος να το γνωρίσει τον Λάμπρο και να δει τι παιδί είναι, είναι πραγματικά απίστευτος, δηλαδή με τόσο που έχει περάσει αυτό το παιδί. Και γενικά όλοι τους, το να έχεις αυτό το χαμόγελο στα χείλη σου, νομίζω είναι κάτι το ασύλληπτο, είναι κάτι το πολύ κινητικό και το οποίο πραγματικά ξαναλέω ότι όλοι μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, μιλούμε για μια αξιοπρεπέστατη οικογένεια, πραγματικά σου μια αξιοπρεπέστατη οικογένεια. Αλλά ο καθένας οφείλει με τον τρόπο του και με οποιαδήποτε βοήθεια γενικότερα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι δίπλα του. Θα πούμε πολλά. Μάριε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια και προσωπικά να σε ευχαριστήσω. Να είσαι καλά. Είναι απίστευτο αυτό που έκανες και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με το μικρό Λάμπρο και με τη Μαρία που είναι εκεί. Μάρια μου, να είσαι καλά. Να ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είναι φανταστικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε ζωντανή σύνδεση με την Μαρία Ανδρονίκου και τον μικρό Λάμπρο που είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Λάμπρο!